Συνεχίζουμε τις επισκέψεις μας σε εκπαιδευτήρια του τόπου μας. Σήμερα βρισκόμαστε στην ΠΑΦ με επίσκεψη τόσο σε γυμνάσια, λύκεια, δημοτικά, αλλά και στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, αλλά και σχολεία της μέσης εκπαίδευσης ιδιωτικά. Στόχος μας είναι να ακούσουμε από όλους, πρωτίστως από τους εκπαιδευτικούς, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, να ακούσουμε από τους μαχόμενους εκπαιδευτικούς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά, αλλά και έχουμε μια αρχή στο Δημοκρατικό Συνεγερμό, πως αυτοί που μπορούν να συμβάλλουν με σωστές εισηγήσεις στην επίλυση προβλημάτων είναι αυτοί που ζουν το πρόβλημα. Γι' αυτό και στο διάλογό μας είναι και οι οργανωμένοι γονείς, αλλά θα συνομιλήσουμε και συνομιλούμε και με τους μαθητές. Η παιδεία για οποιοδήποτε τόπο είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα. Αν έχεις σωστή παιδεία, δημιουργείς τους σωστούς ανθρώπους με ήθος, με καλό χαρακτήρα, με καλούς τρόπους, αλλά την ίδια ώρα τους δίνεις και τα εφόδια που χρειάζονται για τα επόμενα τους βήματα. Άρα όταν μιλούμε για παιδεία δεν πρέπει να μένουμε συγκεντρωμένοι μόνο στην μόρφωση, αλλά πρέπει να δίδουμε βαρύτητα και στο να δημιουργούμε καλούς ανθρώπους με ήθος, με καλούς τρόπους και καλό χαρακτήρα. Σήμερα στην ΠΑΦΟ έγινα δέχτης των προβληματισμών των εκπαιδευτικών για το πώς το εκπαιδευτικό μας σύστημα θα προετοιμαστεί και θα κάνει τις αλλαγές σε ένα θέμα που είναι και της επικαιρότητος. Στην ΠΑΦΟ το τελευταίο διάστημα, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα μαθητές μετανάστες. Δεν εξετάζουμε τον τρόπο που ήρθα στην Κύπρο, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Ξέρετε τις θέσεις μου, μπορώ να τις επαναλάβω, αλλά θα πρέπει και το εκπαιδευτικό μας σύστημα να προετοιμαστεί. Το να μπαίνουν μαθητές χωρίς να γνωρίζουν καμία λέξη ελληνικά στην ίδια τάξη με αυτούς που έχουν 5 και 6 χρόνια είτε στα δημοτικά είτε στα γυμνάσια, αυτό είναι εις βάρος και των ξένων μαθητών, είναι εις βάρος και των ελληνοκυπρίων μαθητών, είναι εις βάρος και των ελληνόφωνων μαθητών και κάνουν και τη δουλειά του εκπαιδευτικού ακόμα πιο δύσκολη. Είναι ένα ζήτημα που είχαμε την ευκαιρία να το πούμε στον Υπουργό Παιδείας. Θεωρώ ότι είναι καιρός να εισάξουμε και στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου αυτό που κάνουν πολύ πετυχημένα στην Αυστραλία. Να έχουμε ειδικά σχολεία εισδοχής που να προετοιμάζουν τους ξένους μαθητές και μόλις είναι κατάλληλα προετοιμασμένα, ναι, σωστά, να μπαίνουν, να ενσωματώνονται στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα και για λόγους κοινωνικοποίησης. Αλλά θεωρώ πως είναι η ώρα να δούμε κατά προτεραιότητα ειδικά σχολεία που να προετοιμάζουν τους μετανάστες προτού μπουν στις κανονικές τάξεις.